Μπορεί να αποσύρατε αυτά τα δύο άρθρα που ήταν προκλητικά, το 178 και το 180, καταπάτησης και καταστροφής προστατευόμενων περιοχών Natura, που βέβαια πρώτα τα μάθαμε από μια πρωινή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας και μετά από εσάς το Παραπέντε. Όμως σημεοφόροι περιβαλλοντικής προστασίας δεν πρόκειται να γίνεται, γιατί όλα τα θεωρείται εμπόρευμα και εξάλλου είναι τόσα πολλά τα αντιλαϊκά άρθρα που δεν αλλάζει ο αντιδραστικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου. Ακόμα και με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις βάζεται ουσιαστικά χρονοδιαγράμματα στην αντιλαϊκή πολιτική σας. Έχω μπροστά μου το χθεσινό κείμενο με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις. Διαβάζω το σημείο 18 γ. Τι λέτε, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 η νέα αριθμιστική αρχή υποβάλλει στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών πρόταση ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων. Και τι είναι αυτά, πέρα από το ΦΟΣΔΑ, στο πλαίσιο αυτό προτείνει την αναδιοργάνωση των υφισταμένων παρόχων υπηρεσιών ύδατος με συνενώσεις προς ενίσχυση της διαχειριστικής τους ικανότητας. Συγκέντρωση. Αυτή είναι η ουσία. Και βεβαίως η όλη πολιτική φαίνεται και μέσα και από τα άλλα άρθρα. Καταστρέφεται δάση και δασικές εκτάσεις για την κερδοφορία της τουριστικής βιομηχανίας και του καρτελομήλων ΑΠΕ. Όμως το χαρακτηριστικό της όλης συζήτησης είναι η προσπάθειά σας να συσκοτήσετε ότι το νερό ήταν και είναι εμπόρευμα μέσα από την πολιτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι στον καπιταλισμό. Τα ανέλησε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος με στοιχεία και ονόματα. Ο κύριος Υπουργός συνεχώς ρωτάει και ξαναρωτάει πού γράφεται μέσα στο νομοσχέδιο ότι ιδιωτικοποιείται το νερό ή μας διαβεβαιώνει ότι το νερό ήταν και παραμένει δημόσιο αγαθό και δεν ιδιωτικοποιείται. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μας μιλούσαν ότι είναι δημόσιο αγαθό και δεν θέλουν να ιδιωτικοποιηθεί ποιο, το ιδιωτικοποιημένο νερό. Τι θέλετε όλοι σας να κρύψετε? Ότι έχετε συμβάλει στην εμπορευματοποίησή του όλες οι κυβερνήσεις με ειδικά μέτρα. Όπως κάνατε και με το σιδηρόδρομο. Με αυτό το νομοσχέδιο προωθείται την περαιτέρω εμπορευματοποίηση που ανεβαίνει κλίμακα με την ένταξή του μαζί με τα απορρίμματα σε ρυθμιστική αρχή. Αυτό σημαίνει ενίσχυση του θεσμικού και νομικού πλαισίου της υπάρχουσας ιδιωτικοποίησης όπως απαιτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο υπερμνημόνιο. Εξάλλου αυτό κάνει κάθε ρυθμιστική αρχή, γιατί συνδέεται πάντα με την απελευθερωμένη αγορά της δημόσιας υπηρεσίας. Ακόμα και όποιος δεν ξέρει τον ορισμό της ρυθμιστικής αρχής, υπάρχει πείρα από τη ρυθμιστική αρχή με την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, των λιμανιών, του σιδηρόδρομου, με το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη και ούτω καθεξής. Αλλά και τίποτε να μην ξέρει κάποιος. Μήπως οι επιχειρηματίες του εμφιαλωμένου νερού έχουν δικές τους πηγές και εμφιαλώνουν νερό ή τους παραχωρήσατε οι κυβερνώντες πηγές που ανήκουν σε όλη την κοινωνία και τους εξασφαλίζετε κέρδη. Σε ποιους? Σε μια χούφτα καπιταλιστών, αντί να καλύψετε τις ανάγκες του λαού με ποιοτικό νερό σε χαμηλές τιμές. Αυτό κάνετε όλοι σας. Σταματήστε λοιπόν την υποκρισία και την κοροϊδία. Αυτό είπαν και χιλιάδες λαού μέσα από τα σωματεία και τους φορείς στις χθεσινές μαχητικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του νερού που θα φορτώσει νέους κινδύνους και περισσότερα βάρη στους εργαζόμενους. Πιο ειδικά θέλω να πω τη θέση μας για τις δύο τροπολογίες τις υπουργικές. Την πρώτη,
την καταψηφίζουμε μαζί και όλα τα άρθρα της, εκτός από το τελευταίο. Το υπερψηφίζουμε γιατί αφορά το ρημοτομικό σχέδιο για εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη υπουργική, την καταψηφίζουμε και αυτή, όμως θέλουμε να αναφερθούμε σε ορισμένα άρθρα. Το πρώτο άρθρο της τροπολογίας για τον προσεισμικό έλεγχο κτηρίων, και το λέω γιατί και μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία ξαναβγήκε η αναγκαιότητα για πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο και ενισχύσεις όπου απαιτηθούν. Όμως, με την παρούσα διάταξη τι κάνετε? Δεν προβλέπονται οι απαιτούμενες προσλήψεις στο δημόσιο επιστημονικού δυναμικού που θα υλοποιήσει άμεσα τον προσεισμικό έλεγχο και θα προχωρήσει σε ελέγχους των κατασκευών και θα συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες ενίσχυσης και θα επιβλέψει τις εργασίες αυτές. Δεν προβλέπεται ακόμα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για όλα τα παραπάνω. Τι προβλέπετε? Να λειτουργήσει στο τεχνικό επιμελητήριο ηλεκτρονική πλατφόρμα από ιδιώτες υπό την εποπτεία του ΤΕΕ και αφού πρώτα διενεργηθούν κάποια σεμινάρια εκπαίδευσης. Οι διαδικασίες, ο τρόπος και το ύψος πληρωμής δεν το ξέρουμε, παραπέμπονται σε κοινή υπουργική απόφαση. Δεν σας εμπιστευόμαστε. Επιλέγεται ακόμα ανάθεση σε ιδιώτες και όχι άμεσες προσλήψεις τεχνικών και μηχανικών στους φορείς του δημοσίου που είναι υποστελεχωμένοι. Τα κτίρια και υποδομές όμως απαιτούν συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση προκειμένου στη διάρκεια χρήσης τους να αποφεύγονται προβλήματα που θέτουν την ασφάλεια των χρηστών σε κίνδυνο. Αλλά και η συντήρηση κτιρίων και υποδομών, όπως γέφυρες, απαιτεί μόνιμο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Άλλωστε, με την επιλογή να γίνουν οι έλεγχοι από ιδιώτες, επιλέγεται η υλοποίηση να γίνει από μεγάλα γραφεία, μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο των μηχανικών και όχι από επιστήμονες αυτοαπασχολούμενους. Ένα τέτοιο έργο ελέγχου ενός μεγάλου κτηριακού δημόσιου συγκροτήματος, παραδείγματος χάρη σχολείο ή νοσοκομείο, φαντάζει δύσκολο να πραγματοποιηθεί από έναν ιδιώτη μηχανικό με την ίδια πληρότητα όπως μια ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών. Στο άρθρο 6 μιλάτε για αναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχής Μυκόνου. Κοροϊδεύετε. Γιατί το άρθρο αυτό έχει ένα σωρό εξαιρέσεις που αναιρούν την αναστολή. Αλλά και στο άρθρο 9. Η παράταση σε αυτούς που συσκευάζουν ποτά σε περιέκτες από αλουμίνιο, γυαλί, μιας χρήσης κλπ. Για το σύστημα της επιστρεφόμενης συσκευασίας, όπου ο καταναλωτής οφείλει να προπληρώσει συγκεκριμένο ποσό ως εγκυοδοτικό αντίτιμο. Δηλαδή, ο ρυπαίνων πληρώνεται, ναι, αυτός που ρυπαίνει πληρώνεται και ο ρυπαινόμενος πληρώνει. Φόροι λοιπόν και ιδιωτικοποίησεις είναι η πολιτική σας, γι' αυτό είναι αντιλαϊκή και καταδικαστέα.